Συναδέλφες και συνάδελφοι, καλημέρα. Και εισηγητικά και από τις τοποθετήσεις, οι συνθήκες γνωρίζουμε όλοι τις δυσκολίες που υπάρχουν, τα προβλήματα που βιώνουν οι εργαζόμενοι, τους μισθούς, τα ωράρια, τα μέτρα ασφάλειας που δεν υπάρχουν στους χώρους δουλειάς, τη σκληρή τακτική που ακολουθεί η εργοδοσία μέσα στους χώρους δουλειάς για να συμπιέζει προς τα κάτω τα μεροκάματα, την ίδια ώρα που μπορεί να υπογράφει και συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αλλά κάνει προσπάθεια να ανεβάζει την εκμετάλλευση και τα ωράρια. Γνωρίζουμε ότι όλα αυτά τα κάνει γιατί έχει στα χέρια της και αξιοποιεί το νομοθετικό αντεργατικό οπλοστάσιο και οχυρώνεται πίσω από αυτά. Γνωρίζουμε τι έχουμε μπροστά και όλοι καταλαβαίνουμε την ανάγκη ότι πρέπει να οργανωθεί ο αγώνας, πρέπει να υπάρχει απάντηση σε αυτό που ακούγεται από κάποιους τους εργαζόμενους. Φτάνει πια, μας έλεγε ένας προχθές στο μετρό, δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Όπως δούλευα το 2004 με 40-45 ευρώ, να δουλεύω και σήμερα με την ακρίβεια αυτή να έχει πάει, επιβεβαιώνουμε κι εμείς στο Θεό και πάνω από το Θεό έχει πάει, όλα να έχουν ανέβει και η μισθή των εργαζομένων να είναι προς τα εκεί. Όλοι καταλαβαίνουμε λοιπόν την ανάγκη να υπάρξει απάντηση και προτείνουμε εδώ πέρα λύση. Όλοι το καταλαβαίνουμε. Τώρα ο συνάδελφος ο Κιουτσούκης είναι μια μεμονωμένη περίπτωση που η ίδια η τοποθέτησή του υπονομεύει και αυτό που λέει ότι ψηφίζω απεργία για τις 17 του Απρίλη και τα λοιπά, γιατί όταν δεν μπορείς να πεις ότι δεν υπάρχει ανάγκη απεργίας, τι αρχίζεις, το έχουμε γνωρίσει αυτό το βιόλι, δεν βγαίνει τίποτα με τις απεργίες. Τι έχετε κατακτήσει. Τόσους αγώνες απευθύνεται σε εμάς, αλλά και σε όλους εσάς συνάδελφοι. Γιατί εμείς δεν διεκδικούμε πως μόνο εμείς κάνουμε αγώνες. Σε όλους εσάς σας λέει και τι έγινε που κάνατε αγώνες. Τι έγινε δηλαδή που θα κάνουμε και αγώνες σε αυτούς που έχουμε μπροστά μας. Δεν βγαίνει τίποτα. Αυτό είναι προσβλητικό προς όλους εμάς. Και κυρίως, αν είχε επαφή ο συνάδελφος ο Νίκος και με τους χώρους δουλειάς του λέμε, θα καταλάβαινε πολύ καλά, θα το έλεγαν οι συνάδελφοί τους στις συγκοινωνίες, θα το λέγαμε και εμείς και στους χώρους δουλειάς, ότι πολλές φορές έχουμε τσαλακώσει και τον νόμο Χατζηδάκη με τις αποφάσεις μας, με την οργάνωση του αγώνα, έχουμε αποτελέσματα όλοι μας, λέω, στους χώρους δουλειάς. Μπορεί να διαφωνήσουμε και να πούμε ότι όχι, αυτή η συλλογική σύμβαση εργασίας δεν είναι καλή, που υπέγραψε η Ομοσπονδία Οικοδόμων, να μου πει ένας συνάδελφος που διαφωνεί ή να του πω εγώ τ' άλλο, αλλά υπάρχει μια διαδικασία. Το ζήτημα λοιπόν είναι πώς στεκόμαστε απέναντι στις δυσκολίες που υπάρχουν. Ή τις αφήνουμε να υπάρχουν και να τις επικαλούμαστε ή οργανώνουμε τον αγώνα και εμείς έχουμε να τροφοδοτήσουμε με παράδειγμα, με την πείρα μας, όχι με παράδειγμα, με την πείρα μας, ως Ομοσπονδία Οικοδόμων, ότι έχουμε αναπτύξει έναν αγώνα τα προηγούμενα χρόνια και τώρα. Είχαμε ορισμένα αποτελέσματα, υπογράψαμε συλλογική σύμβαση εργασίας, μετά από χρόνια και με δυσκολίες. Έχουμε αποτελέσματα μέσα σε χώρους δουλειάς με επιχειρησιακές, εργοταξιακές συμβάσεις. Έχουμε, προσπαθούμε να βάλουμε εμπόδιο, πώς να το πω, και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των εργαζομένων, να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που υπάρχει. Και αυτό που έχουμε καταλάβει από την πείρα μας είναι ότι η απεργία για να οργανωθεί, γιατί τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε απεργίες, 31 του Γενάρη, είχαμε την προηγούμενη 8 του Νοέμβρη, η απεργία για να οργανωθεί δεν φτάνει μόνο, πώς να το πω, χρειάζεται. Δεν φτάνει όμως ένα μπαράζ προπαγάνδας. Θέλει και σχέδιο υλοποίησης επιτυχίας της απεργίας. Και αυτό το σχέδιο θα πρέπει να τα περιλαμβάνει όλα. Εμείς τώρα έχουμε κάνει απεργίες σε μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και την Τετάρτη έχουμε γενική απεργία πανικοδοκομική σε όλη τη χώρα, αλλά την Τρίτη έχουμε σε 2-3 κατασκευαστικές εταιρείες εδώ, μέσα στην Αττική. Στο έργο του Ελληνικού θα συγκεντρωθούμε εκεί που είναι εμβληματικό με τους εργαζόμενους διεκδικώντας αυξήσεις στα μεροκάματα κτλ. Λοιπόν, άρα λοιπόν πρέπει να απαντηθεί οργανωμένα και με σχέδιο που θα ανοίγει την αντιπαράθεση με την εργοδοσία και με,
και με την κυβέρνηση, την αντεργατική πολιτική, πρέπει να οργανωθεί τώρα. Γιατί, συνάδελφοι, εντάξει, εμείς δεν φέρνουμε σε αντιπαράθεση και λέμε όχι κακή η απεργία και η οργάνωση του αγώνα στις 17 του Απρίλη. Δεν το φέρνουμε σε αντιπαράθεση. Λέμε ότι ό,τι μένει κενό, ό,τι μένει κενό ως τότε, δεν είναι μόνο ότι έρχεται να το συμπληρώσει αυτό το κενό η αντεργατική πολιτική που υλοποιείται αυτή τη στιγμή, έρχεται και η εργοδοσία στους χώρους δουλειάς να συμπληρώσει αυτό το κενό και να βάλει περισσότερα προβλήματα και δυσκολίες στη δικιά μας προσπάθεια να οργανώσουμε τον αγώνα. Αυτά τα πράγματα, συνάδελφοι, δεν είναι στατικά. Μπορεί να παριθμούμε εδώ και να λέμε μια δυσκολία έτσι, την άλλη δυσκολία αλλιώς, και έτσι θα σηκωθούν οι εργαζόμενοι από τον καναπέ, αλλά μέχρι να συμβεί το πώς θα δράσουμε εμείς, μέχρι να συμβεί αυτό, έχουν προσταθεί χίλιες δυο δυσκολίες. Βογκάει η εργατική τάξη στους χώρους δουλειάς και εμείς βάζουμε το ζήτημα ότι μπορεί τώρα επιβάλλεται, και απευθυνόμαστε στα εργατικά κέντρα, στις ομοσπονδίες, τώρα επιβάλλεται να πάρθουν αποφάσεις που είναι ανάληψη ευθύνης, να οργανωθεί αγώνας και να πετύχουν οι απεργίες που έχουμε μπροστά και οι αγώνες που έχουμε μπροστά. Ανάληψη ευθύνης και για τις 28 να πάρθουν αποφάσεις, να οργανωθεί αγώνες για την πιεστική κατάσταση που υπάρχει μέσα στους χώρους δουλειάς, που βιώνει κάθε εργαζόμενος, κάθε οικογένεια εργαζόμενου, με τη μεγάλη ακρίβεια, με την κατάσταση όλοι που συμπιέζεται. Δεν είναι πρόβλημα. Εμείς καταλαβαίνουμε σαν Ομοσπονδία Οικοδόμων ότι θα κλείσω. Δύο λεπτά να μου δώσεις, Βαγγέλη, επειδή βρέθηκα πρώτος στη σειρά, να το εκμεταλλευτώ λίγο. Λοιπόν, εμείς καταλαβαίνουμε σαν Ομοσπονδία Οικοδόμων. Έχουμε απεργία στις 31 του Γενάρη, έτσι. Και 28 του Φλεβάρη, αν έχουμε απεργία, αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Θα έχουμε και 17 Απρίλη ακόμα περισσότερο, γιατί έχουμε μπροστά μας και την κλιμάκωση. Αισθανόμαστε ότι τροφοδοτούμε με το πλαίσιο αιτημάτων που έχουμε, που κουμπώνει, όλα είναι προϋποθέσεις να είναι. Τροφοδοτούμε τις απεργίες όλων των εργαζομένων και αισθανόμαστε ότι μπορούμε να πάρουμε δύναμη να δημιουργηθεί κλίμα. Είναι διαφορετικό πράγμα στην αντιπαράθεση που ανοίγεις με την εργοδοσία για τις συλλογικές συμβάσεις, στην αντιπαράθεση που ανοίγεις με την κυβέρνηση και λέμε τώρα εμείς ικανοποιήστε τις δεσμεύσεις. Είναι διαφορετικό πράγμα, συνάδελφοι, να πηγαίνει η Ομοσπονδία Οικοδόμων σε απεργία ξέροντας ότι ετοιμάζεται και όλη η εργατική τάξη, ετοιμάζονται πώς το λένε, και εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες σε απεργιακή κινητοποίηση. Είναι διαφορετικό πράγμα και διαφορετικό το όπλο το δικό μας και διαφορετικό θα είναι και το όπλο όλων των εργαζομένων όσο πετυχημένες θα είναι αυτές οι απεργίες. Δεν φτάνει μόνο λόγια, δεν φτάνει μόνο να έχουμε στο μυαλό μας ένα σχήμα προπαγάνδας. Θέλει στην πράξη αυτό να το υπηρετήσει. Το είχα ακούσει και το λέω, ωραία, δεν θυμάμαι αν γινόταν σε συζήτηση μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΣΕ ή στην Εκτελεστική Επιτροπή, που ένας πολύ σωστά, ένας συνάδελφος, δεν θυμάμαι, χρειάζεται σχέδιο υλοποίησης των στόχων. Και αυτό το σχέδιο πρέπει να υπηρετείται. Δεν είναι πρόβλημα, δεν βλέπουμε ανταγωνιστικά, ούτε συγκρούονται τα αιτήματά μας. Για τα ΤΕΜΠΗ, λέει ο ένας, θα σκεπάσει το ζήτημα της ακρίβειας. Όλα από τη δικιά μας μεριά είναι. Δηλαδή θα έχουμε χασούρα, πείτε, να το πω απλώς με άλλο παράδειγμα. Αν η Ομοσπονδία Οικοδόμων καταφέρει να γίνει υποχρεωτική η σύμβαση, αυτό δεν βοηθάει και τον αγώνα και το καλύτερο πλαίσιο και αίτημα για επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων στους, όπως ήταν πριν το νόμο, πώς το λένε, την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και τους νόμους που τα φέρεσαν. Δεν βοηθάει αυτό. Αν πετύχουμε εμείς να έχουμε μια αύξηση με μια εταιρεία, δεν βοηθάει και τη διαπραγμάτευση που θα γίνει στο υψηλότερο επίπεδο. Αν η διαπραγμάτευση, ο απεργιακός αγώνας φέρει ένα καλό αποτέλεσμα, ένα ικανοποιητικό, δώσει με ορισμένα συμπεράσματα, δεν θα μας βοηθήσει εμάς. Δεν τα βλέπουμε σε αντιπαράθεση. Έτσι λοιπόν, και με ορόσημο την ημερομηνία, τελειώνω, Βαγγέλη, στις 28 του Φλεβάρη, θεωρούμε ότι μπορούν να συνενωθούν και τα αιτήματα τα κλαδικά και τα αιτήματα, πώς το λένε, τα γενικότερα, και οι διαθέσεις των εργαζομένων, συνάδελφοι,
που είναι ανεβασμένες. Εμείς δεν έχουμε βρει στην Ομοσπονδία και ονόμων κάποιον να μας πει ότι δεν χρειάζεται απεργία, ότι δεν θα απεργήσω, και θεωρούμε ότι δεν είναι προνόμιο δικό μας. Ούτε εμείς είμαστε οι φωστήρες που καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει κάτω στους εργαζόμενους σε σχέση με όλους εσάς. Και εσείς τα ίδια βλέπετε, και σε αυτά τα ίδια πρέπει να συγκεντρωθούμε και στις 28 του Φλεβάρη και να πάρουμε, πώς το λένε, να δημιουργήσουμε έδαφος για να έχουμε αποτελέσματα. Γιατί η απεργία, αυτό το έδαφος χρειάζεται, και αυτή τη στόχευση πρέπει να έχει για τις ανάγκες και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Να είστε καλά.